Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Bayer Press είναι μαζί σας λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3, μέχρι να βρεθεί κάποιος διαιτητής εκεί στο 90 φεύγα να δώσει ένα πέναλτι. Θωμά, σου θυμίζει κάτι? Δεν το θυμίζει, Αντώνη. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Ελπίζω να. Όπως λέει και ο Γιώργος Δόνης, μια αγαπημένη του ΑΤΑΚ, είναι μια κακή μέρα στη δουλειά. Ναι. Αυτή ήταν μια κακή στιγμή στη δουλειά για την ομάδα του Κρένου Αερίου. Όπως και ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 0-1 εκτός έδρας και με αυτή τη νίκη θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έτσι είναι, και πάμε μαζί λες. Και έχει 1-1. Και έχει 1-1 και έγινε απλά αναβολή στέψης. Πάμε και οι δύο για φιέστα με νίκη. Για να δούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και με χ. Ο ΠΑΟΚ και με χ και με ένα βαθμό. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να στηρίξουμε και ο Ζιπρές. Βγαίνει κρυονερίου. Να κάνουμε καμιά ανάλυση του τελευταίου μάτς. Ναι, αλλά με, όπως λέμε, με σχεδιάκια. Κάτι και σχεδιάκι πήγε εδώ η μπάλα, εδώ πιέζουμε. Όλα αυτά θα βγάλει στη φωτογραφία τον πίνακα που σχεδιάσει. Λοιπόν, η μέρα Champions League. Τι ωραία αυτό. Στην αρχή εμένα δεν μου άρεσε. Ξέρεις ότι πω μπαμ μπαμ θα γίνουν τα παιχνίδια. Γιατί το έβλεπα από την πλευρά της τότε να μου λέω πότε θα ξεκουραστούν τα παιδιά, θα κάνουν. Είναι και ο τραυματισμός του Κέιν. Τραυματισμός του Κέιν είναι. Σήμερα παιδιά έχει Ρονάλντο. Ποιο Κέιν. Ισχύει. Ισχύει, ναι, τώρα που. Πέρυσι δεν θα το έλεγε. Φέτος όμως έχει Ρονάλντο σήμερα. Ναι. Λοιπόν, χθες, λίγο μετά την εκπομπή, αναβάσαμε ένα βίντεο που αφορούσε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Άγιαξ και την Γιουβέντους. Μπορεί να πέρασε σχεδόν μια εβδομάδα από το πρώτο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τα όσα έδειξαν δύο ομάδες είναι οδηγός για το δεύτερο παιχνίδι. Ναι, οποιοδήποτε και να μην έβλεπε το μάτς, αν έβλεπε το 1-1, θα έλεγε οι δύο ομάδες έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και τέτοια. Ωραία. Είναι άλλο να το λες, επειδή είναι το πρώτο μάτς 1-1, και άλλο να το στοιχειοθετείς με τα όσα έδειξαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο παιχνίδι. Χοντρικά λίγο μπορεί να το πει κανείς ότι μιλάμε για μία μάχη ανάμεσα στην εμπειρία και σε έναν νέο τρόπο σκέψης, νέο τρόπο παιχνιδιού που φέρνει ο Άγιαξ, που προσπαθεί να βάλει ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων του ποδοσφαίρου. Μια ομάδα η οποία είναι νεανική, το μυαλό ήταν ακόμα Άγιαξ, εκεί πηγαίνει, σε νεανικές ομάδες που όχι απλά τρέχουν, που έχουν παίκτες που δημιουργούν, που κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα ο κάθε παίκτης από ό,τι απαιτεί ο χώρος δράσης και ευθύνης του. Αυτό που σκεφτόμουν κάθε φορά που σκέφτομαι να παίξω σκόρερ από τον Άγιαξ και λέω ότι παίξω εδώ πέρα και δεν είναι θέμα ικανότητας ότι έχουν πολλούς σκόρερ, έχουν πολλούς δημιουργούς. Δηλαδή στις φάσεις ο Άγιαξ πηγαίνει με πολλούς παίκτες. Ο Άγιαξ στο πρωτάθλημά του σήμερα, κοίτατε μια λίστα, έχει πάνω από 100 γκολ νομίζω. Στην ομάδα, εντάξει. 100 γκολ. Τα κυνηγάνε αυτοί, γιατί τώρα πάνε και στην ισοβαθμία με 30 γκολ. Πρέπει να είναι 106 και η Αϊτχόβεν τον ακολουθεί με 89, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοια νούμερα. Πάντω αυτό που έλεγε νωρίτερα, Αντώνη, ότι θα δούμε δύο εντελώς διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου, την εμπειρία τη Γιουβέντους κοντά στην ανικότητα του Άγιαξ και δύο εντελώς διαφορετικές σχολές. Και αν το δούμε ως εκπρόσωπος της Ιταλίας, εκπρόσωπος της Ολλανδίας και γενικότερα ως παράδοση η Γιουβέντους με τον Άγιαξ είναι τελείως διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι, έχουν διαφορετικό τρόπο έκφρασης του τι κάνω για να πάρω την νίκη. Είναι πολύ απλοϊκό να πεις ότι στο μυαλό σου η νίκη για τη Γιουβέντους είναι το 2-0 και στο μυαλό σου η νίκη για τον Άγιαξ είναι το 1-4-2. Κάτι πιο γεμάτο, ναι. Κάτι πιο παραγωγικό. 106 τα γκολ, Αντώνη, συγγνώμη, σε διακόπτω του Άγιαξ στο πρωτάθλημα. Τι 106, έτσι, καλά το είδα λοιπόν. Και 28 έχουν. Τι 106. Αυτή τη στιγμή από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα top πρέπει να είναι τα περισσότερα. Τώρα είναι νομίζω 30 αγωνιστική ή 30 αγωνιστική. Ναι. Σε 29 παιχνίδια. Έχουν δηλαδή 3,5, 3,2-3,3 γκολ ανάμεσα σε κάθε παιχνίδι. Άρα σημαίνει ότι επειδή θα υπάρχουν και 10 παιχνίδια στα οποία θα βάλανε ένα ή δύο γκολ. Πάντα κάτι τάλιρα. Και 10 τα οποία όντως θα υπάρχουν κάτι τάλιρα. Όπως σωστά το είπες, μη σου πω και παραπάνω μπορεί να έχουν κανένα παιχνίδι. Όταν πηγαίνει η συζήτηση του Champions League, τα τελευταία χρόνια καταλήγει στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Haters gonna hate. Το θρόνο, αν είδατε το πρωτοσέλιδο σήμερα την Gazzetta dello Sport, περιμένει το θρόνο του Game of Thrones.
Ναι, που είναι και επίκαιρο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτό το στίγμα του στη διοργάνωση. Ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, πόσο δε μάλλον τώρα που την 4η χρονιά εκείνος πηγαίνει να κάνει το 4-4 και η Ρεάλ έχει μείνει πίσω, και η σύμπτωση είναι και έχει μείνει πίσω από την ομάδα που πηγαίνει να αποκλείσει και εκείνον. Είτε ενώ για αποκλείσει πρώτα τη Ρεάλ και μετά τον Κριστιάνο, μετά βέβαια θα έχει πάλι δύσκολο έργο. Πιστεύω ότι είναι ένα μάτς το οποίο δεν θα μου κάνει εντύπωση αν πάει παράταση, αν μείνει δηλαδή στο 1-1. Θα μου κάνει εντύπωση αν δεν σκοράρουν και οι δύο ομάδες, έτσι πως τις έχω στο μυαλό μου, έτσι πως τις θυμάμαι από το πρώτο παιχνίδι. Και είναι ένα μάτς το οποίο το περιμέναμε ότι θα είναι αμφίροπο, ένα ζευγάρι μάλλον, όχι μάτς, ένα ζευγάρι που θα είναι αμφίροπο. Και μας δικαιώνει. Και πιστεύω ότι θα μας δικαιώσει μέχρι το φινάλε του. Δηλαδή, το μάτς που είναι το άλλο της ημέρας, ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Manchester United, πρέπει να το πετύχει σε κάνα ζάπινγκ. Για να το δεις. Σε κινητό, λίγο θα ρίχνουμε κλεφτές. Δύσκολα. Ματιές. Αν δεν υποστηρίζεις κάποια από τις δύο ομάδες, δύσκολα το επιλέγεις, ειδικά λόγω του 0-1 του πρώτου αγώνα. Ναι. Θα περιμένεις και στο live. Αν, άμα δεις κανένα 0-1. Στο live, αυτό ακριβώς. Δεις κανένα 0-1 και λες όπου. Όπως έκανε και ο περισσότερος κόσμος στο μάτς με την Πάρη. Και αν κάνει κανένα 2-0 τον Ρονάλντο στο 20 λεπτό. Όχι, εντάξει, υπερβολικό. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που σκέφτεται. Πιστεύει και επιθυμεί. Και επιθυμεί. Και εγώ θέλω να ξεκινήσει με 0-1 το αυριανό μάτι στο Μάντσεστερ. Πάντως σήμερα η Γιούβε έχει δύο σοβαρές απώλειες και αυτές ίσως παίξουν το ρόλο τους. Του Μάντζουκιτς και του Κελίνη. Ναι. Γιατί Κελίνη είναι δύο παίκτες που εκφράζουν αυτό το διαφορετικό από τον Άγιαξ, το σκληρό που μπορεί να επιβάλλει η Γιουβέντους σήμερα ώστε να σταματήσει αυτόν τον ενθουσιασμό, την ταχύτητα του Άγιαξ. Και είναι δύο παίκτες που είναι στο top αυτή τη κατηγορία για τη Γιουβέντους, ο Κελίνη και ο Μάντζουκιτς. Ο Κελίνη νομίζω είναι μεγάλη απώλεια. Ξέρω. Παίρνω το βάρος της ευθύνης ότι μπορεί να ακουστεί αυτό ρατσιστικό, αλλά ο Κελίνη έχει αυτό το πρόσωπο, του βλέπει, το ακούει στην πλάτη του μανούρα διαιτητής, γυρίζει, τον βλέπει και λέει μέσα του αυτός θα φταίει, δεν υπάρχει. Αυτός θα φταίει, αυτός εδώ, δεν υπάρχει. Η λεγόμενη καμπανόφατσα στο στρατό αφού το φτιάξει. Ναι, έτσι, μ' αρέσει, το έθεσες λίγο για να επαναλαμβάνω, μην θεωρηθεί τίποτα ρατσιστικό ή ομοφοβικό το συγκεκριμένο σχόλιο. Αλλά έχει αυτά τα πρόσωπα που λες, αυτός είναι ύπνος. Δεν μπορεί να είναι αυτός ύπνος. Δεν γίνεται. Κάτι έχει κάνει, κάτι έχει πει. Μην το βλέπεις που σφυρίζει και κοιτάει τα ταβάνια. Πάντως και από τον Άγιαξ νομίζω είναι αμφίβολος ο Ντε Γιόνγκ. Μια σήμερα έχουν εντύπωση ότι. Νομίζω θα παίξει, εντάξει. Τέτοια παιχνίδια και με ένα πόδι που λέμε έτσι, λόγος, το παίζει. Πάντως στη θέση του Μάτζικ μπροστά θα πάρει από ό,τι διάβαζα πριν ο Ντόγκλας Κώστα μάλλον. Και όχι ο Ντιμπάλα. Και όχι ο Ντιμπάλα, Ναι, μάλλον θα πάει με Μπερναρντέσκι, Ρονάλντο και Ντόγκλας Κώστα. Βέβαια, αν δούμε αυτό το σενάριο, θα πάρει ο Ρονάλντο στην κορυφή. Πόσο θα πάρει ο Μάτζικ. Γιατί βρει την μπάλα, γιατί βρει αγόρι μου. Τα λέγαμε και του φράουσαν. Δηλαδή, προσπαθεί να σκεφτεί το τι λείπει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όχι, γιατί δεν μιλάμε ότι είναι αναπληρωματικός. Είναι δεύτερος αναπληρωματικός. Ας πω δηλαδή κάτι. Τα λέγαμε ότι εξαφανίζεται, ότι δεν μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω. Και προχθές με τη Σπαλ ήταν, αν όχι το μοναδικό βαρύ χαρτί του Γιουβέντους που έπαιζε, μαζί με τον Κουαδράδο νομίζω και τον. Κι ένας ακόμη ήταν από τους βασικούς που τους έβαλε ο Αλέγκρι. Ναι. Περίμεναν οι περισσότεροι από αυτό να πάρει το παιχνίδι μόνος του. Να βγει μπροστά, ειδικά όταν ζόρισε το πράγμα. Πρόσεξε. Και δεν έκανε τίποτα. Το θέμα είναι τη Σπαλ. Σε καταλαβαίνω. Και την κουβέντα την επαναφέρω στην μπάλα για έναν και μόνο λόγο. Με αφορμή το παιχνίδι με τη Σπαλ. Το θέμα δεν ήταν εάν θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Ότι το περίμεναν από αυτό. Γιατί μπορεί ένα παιχνίδι να σου βγει και μπορεί να μην σου βγει. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που δείχνουν αν μπορείς να είσαι ο παίχτης που κάποια στιγμή θα γυρίσουν σαν να παγώνουν όλο το γήπεδο και να γυρίσουν όλοι να σε κοιτάξουν. Ναι. Θα αντέξει αυτό το βλέμμα. Υπάρχουν παίχτες που δεν το αντέχουν και υπάρχουν παίχτες που το αναζητούν, που το απαιτούν. Είναι το άλλο άκρο. Είναι ο Κριστιάνο. Ο οποίος πιστεύω ότι δεν μπορεί να δεχτεί. Έτσι έχτισε το μύθο. Δεν μιλάμε για τον Κριστιάνο του τώρα που είναι αυτός που είναι. Έτσι έχτισε και το μύθο του όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Μα και πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να το απαιτεί. Ναι. Σου λέει δεν μπορώ να πάω κάπου και. Να μην ασχολούνται μαζί μου. Την τελευταία φάση να την πάρει άλλο.
Έτσι είναι. Ότι μπάλα αυτό φαίνεται ότι δεν το έχει. Αν και ακόμη είναι σε ηλικία που ίσως αποκτιέται ακόμη. Δουλεύετε, ίσως δουλεύετε. Βέβαια το ηγετικό πολλές φορές δεν δουλεύετε, είναι και έμφυτο. Αλλά προς το παρόν σε αυτή τη Γιουβέντους δείχνει ότι δεν. Αυτό δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Θα μπορούσε να έχει ένα δεύτερο ρόλο. Τι άλλο και να είναι ένα καλό παίξει, ένα χρήσιμο γρανάζι. Αλλά αυτό που περιμένουν στη Γιουβέντους από αυτόν, ίσως είναι αυτό που λέγαμε τον Ιξιδόν Τσιφρουάρου, ότι αυτό τον βαραίνει και γι' αυτό δεν μπορεί να βγάλει για όλη την ποιότητα που διαθέτει. Τι άλλο να δείξει η Γιουβέντους που την πήρε τον. Το καλύτερο στο είδος, σε αυτό το είδος εντός εισαγωγικών. Και μετά η κουβέντα πηγαίνει σε τέτοιους ποδοσφαιριστές το πώς θα μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι ίδιοι σε ένα νέο στάτους. Ξέρεις τι. Δεν είμαι το δεκάρι που φόρεσα. Ναι. Σε θέλανε ηγέτη. Δεν είσαι. Ναι, κάνε κάτι. Προχώρα. Μην πέσεις αμέσως 2-3 σκαλιά. Ναι, δεν είναι εύκολο. Αλλά προχώρα. Ο Ντάγκλας Κώστα. Όλοι μείναμε με ανοιχτό το στόμα με εκείνη τη φάση που έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι. Mm. Όποιον βρήκε ψωτή τον πέρασε με διαφορετικό τρόπο κιόλας. Δηλαδή σε μια κατεβασιά που τη λέγαμε μικρή, έτσι. Μια κατεβασιά με την μπάλα. Έτσι. Βγάζει μια τρίπλα και βγάζει και ένα τζαρτζάρισμα. Δηλαδή μέσα σε 2 δευτερόλεπτα δείχνει το πακέτο. Ότι είναι εντελικάτος και είναι και δυνατός. Δεν είναι κανένα φτερό στον άνεμο. Θα πάει όλο να το κάνει. Να το τζατζάρισμα και να το στείλει στην πινακίδα. Ο Ντόγκλας Κώστα είναι περίπτωση παίκτη από αυτές που λέμε ότι ίσως πρέπει να γίνει την μπάλα. Γιατί και στην Bayern αυτό το ρόλο είχε, αυτό που έχει και τώρα στη Γιουβέντους. Και είναι πολύ καλό αυτό το ρόλο. Μα προσαρμόστηκε σε αυτό το ρόλο. Ναι. Δεν περιμένει κανείς δηλαδή από τον Κώστα στη Γιουβέντους. Ούτε στην Bayern περίμεναν να πάρει την μπάλα στην τελευταία φάση. Μπορεί εκείνο να το ήθελε. Μπορεί εκείνο να το έψαξε. Δεν του βγήκε. Προχωράμε. Έτσι. Πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν μπορεί να εκλόβιστε. Για τον Τιμπάλα ακούγονται και διάφορα σενάρια. Τη United, για την Παρί, για την Ρεάλ. Ακούγονταν πέρσι. Αν πάει σε μια από αυτές τις ομάδες, τον Τιμπάλα, τουλάχιστον να ξεκινήσει σε μια βάση ότι θα είμαι όχι αυτό που περίμενα να είμαι στη Γιουβέντους. Να πάει στη Ρεάλ. Να πάει στη Ρεάλ. Σε ποια θέση θα παίξει. Αν φύγει ο Μπέιλ. Δηλαδή, θα είναι κάτσε τον Μπέιλ στη Ρεάλ. Ναι. Γιατί και ο Μπέιλ. Να φύγει από την ομάδα που πήγε ο Κριστιάνο, γιατί δεν μπορεί να το φτάσει, και να πάει στην ομάδα από την οποία έφυγε ο Κριστιάνο, που ψάχνει κάποιον. Να γίνει αντικριστιάνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Η United το τέριαζε περισσότερο που ακόμη είναι σε μια μεταβατική περίοδο, πιστεύω. Η Αγγλία θα το τέριαζε όμως και εγώ, ναι. Του Ντιμπάλα. Ναι, ναι. Είναι λίγο αργός. Και από το ξύλο που έχει φάει στην Ιταλία. Εντάξει, δεν είναι. Έτσι μου, εικονικά έτσι τον μου αρέσει. Μ' αρέσει που η κουβέντα πάλι κατέληξε στη Ρεάλ. Με φωνή το Τιμπάλα. Ναι, γιατί η Ρεάλ, ξέρεις, επειδή δεν είναι στην οκτάδα του Champions League, δεν συζητιέται τόσο. Καλά για το πρωτάθλημα, το συζητούσαμε και χθες στο κοινό μας chat room, ότι νιώθω ότι αν κάποιος πει τους παίκτες Ρεάλ, ξέρετε τι παιδιά, έχουμε άλλα 4 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, ή θα πάμε να τα παίξουμε ή θα πάμε να κάνετε κοινωνικό έργο στις φυλακές. Πιστεύω ότι θα βρεθούν 3 παίκτες τουλάχιστον που θα πούνε, ναι, παιδιά, ποιες φυλακές θα πάμε, πού είναι, να πάμε, μην κατεβαίνουμε. Πραγματικά είναι έτσι. Ναι. Επειδή και εγώ είχα εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού, ταλέπορη πραγματικά. Του δηλαδή, βλέπω δεν, έτσι δεν ένα έχουν, passing game φλίαρο στο κεντρικό και αμυντικό τρίτο. Δεν έχουν την παραμικρή όρεξη. Τίποτα. Την παραμικρή όρεξη. Restart είναι η μαγική λέξη, ρε, αυτό που απαιτείται. Άμα βάλεις ότι δεν έχουν κίνητρο, έχουν κούραση, μερικοί είναι κορεσμός. Φινάλε και μουντιαλική σεζόν, λίγο απ' όλα, άμα τα συνθέσεις αυτά ένα παζλ, φτάνει στο ότι η Ρεάλ απλά τη στιγμή ούτε καν ξέρω που, δηλαδή χθες διάβασα ότι η Ρεάλ απομακρύνθηκε λίγη σκέψη για τη δεύτερη θέση και μέσα μου είπα, λέω, ποια δεύτερη θέση, δηλαδή είναι αμαρτία να πάει δεύτερη Ρεάλ, είναι αμαρτία δηλαδή. Εντάξει, Ρεάλ, σε παρακαλώ. Εντάξει, μπορεί να είναι αμαρτία. Ακόμη και φετινή Ατλέτικο που πάλι είχε τα ανεβάσματά τη, δεν ήταν στο τόπο επίπεδο. Ήταν καλύτερη από αυτή τη Ρεάλ. Ναι, σε σύνολο σεζόν, ναι, δεν μπορεί να το συζητά αυτό. Η Ρεάλ, λοιπόν, η οποία φημολογείται ότι θα έχει 300, 400, 500 εκατομμύρια ευρώ budget. Ξαφνικά, μόλις ακούστηκε ότι η Ρεάλ κάνει μεταγραφή, εμφανίστηκε ο Ραϊόλα, ο οποίος θέλει να πάει παίκτη τον Μπογκμπά και θέλει και 18 εκατομμύρια ευρώ προμήθεια. Αυτά θα παίξουν πολύ μέχρι το καλοκαίρι. Όσο πλησιάζουμε. 18 εκατομμύρια ευρώ προμήθεια. Ενδιαφέρον καλοκαίρι για την Ρεάλ. Και δεν αγοράζει 3 ομάδες Super League. Άνετα. 3 μπάτζετ των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Άνετα.
να δούμε και εμείς μπαλίτσα. Να απολαύσει ο κόσμος. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όλη την ομάδα. Με 6 εκατομμύρια ευρώ δεν φτιάχνει ομάδα στην Ελλάδα για. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Ναι. Εύκολα. Για πεμπτοέκτη εκεί να. Εύκολα, εύκολα το λέμε. Αλλά αν υπάρχει διάθεση τεχνογνωσία, γίνεται. Ναι. Τα χρήματα αρκούν. Τώρα, αν μπορεί να τα κάνει με αυτά τα χρήματα, ναι, είναι άλλο κομμάτι. Ναι, βέβαια, αν πει ότι έχω 6 εκατομμύρια ευρώ budget, στι πρώτε ώρε το τηλέφωνο που θα χτυπήσει, oh, πόσε φορέ που θα έχει για παίκτη, θα είναι για 18 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αλλά πάλι καταλήγουμε στην κουβέντα ότι εκείνο το θέμα. Το θέμα δεν είναι ότι αν έχει λεφτά, το θέμα είναι τι διαλέγει με τα λεφτά που έχει. Γιατί αν δώσει 10 ανθρώπου από 6 εκατομμύρια ευρώ, θα σου φτιάξουν 10 διαφορετικέ ομάδε που κάποια θα βγει τελευταία. Δεν θα υπάρχει μόνο η πρώτη, θα υπάρχει και η τελευταία. Λοιπόν, φτάνουμε στο πρώτο μισό. Ασχοληθήκαμε λίγο περισσότερο με το παιχνίδι του Άγιαξ με την Juventus. Μπορείτε να δείτε και στο Facebook του Repress το βίντεο που έχει ανέβει όσον αφορά την ανάλυση και τεχνικά κομμάτια του αγώνα που είναι πολύ πιθανό να τα συναντήσουμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Και ουσιαστικά είναι και ένα βίντεο το οποίο θα έχουμε ως αντίβαρο στην ανάλυση που θα γίνει για το δεύτερο παιχνίδι, για να δούμε αν οι ομάδες προχώρησαν σε μοτίβα, εάν ξαναείδαμε πράγματα που συνέβησαν, εάν κάποια από τις δύο ομάδες προσπάθησε να βγάλει πράγματα του πρώτου αγώνα και στο δεύτερο παιχνίδι ο αντίπαλος ήταν διαβασμένος. Λεπτομέρειες που όταν έχεις να αντιμετωπίσεις δύο φορές μια ομάδα μέσα σε 6 μέρες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και στη συνέχεια να πάμε και σε ένα τεχνικό κομμάτι στο πώς μπορεί ένας προπονητής να διαχειρίζεται τα όσα ακούει από την κερκίδα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για να πάμε μέχρι τις 3. Το ανάλυση των Περιπρές είναι μαζί σας. Ανοίξαμε το κεφάλαιο Champions League σήμερα και την αναμέτρηση της Juventus με τον Ajax. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τώρα για το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με την United. Εντάξει, η United μιλάει για δεύτερο θαύμα. Άλλα τα μεγέθη. Άλλα τα δεδομένα. Εντελώς διαφορετική κατάσταση. Νομίζω και στη United, η οποία στο παιχνίδι με την Paris Saint-Germain πήγε και με την οτροπία του. Ό,τι κάνω και μισό πράγμα να κάνω και μισή αντίσταση να δείξω είναι κέρδος. Και να κέρδεις δηλαδή 1-2. Να ταρακουνούσε λίγο τα νερά. Αλλά μέχρι. Και της βγαίνει η φάση στο τέλος. Πολλοί μιλάνε για δικαιοσύνη, εντός εικών δικαιοσύνη, γιατί η Πάρη είχε κλειστεί υπερβολικά και σαν να φοβότανε με έναν τρόπο προκαλούσε το μοιραίο, αν μπορούμε να πούμε σε κουβέντα για μεταφυσικά, το άξιζε γιατί φοβόταν και όλα αυτά. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή η φάση έγινε, το VAR είδε πέναλτι, η ζωή συνεχίστηκε για τη Manchester United και η Paris Saint-Germain επέστρεψε σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο το έχει πάρει νομίζω πριν ξεκινήσει και η όλη κουβέντα γίνεται πως έφαγε 5 γκολ μετά από τόσα χρόνια που υπτήθηκε με 5-1. Το 2019 ολόκληρα χρόνια για να φάει 5 γκολ. Να χάσει 5-1 στο πρωτάθλημα έχοντας μείνει με 10 παίκτες που μπορείς από 36 να το κάνω λάθος, με μια κατάρρευση απίστευση στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως για τη United δεν είναι και κακό που λογικά θα τη τελειώσει σήμερα το Champions League, γιατί έχει μεγάλη μάχη στην Αγγλία για να ξανά είναι του χρόνου το Champions League. Ναι, γιατί αυτή τη φορά δεν έχει αυτό που είχε όταν κυνηγούσε το Europa League, που είχε αυτό σκοπό να βρει με άλλον τρόπο την θέση. Και πάμε σε μια, Θωμά Ματελόπουλο, μια και είσαι και εδώ, πολύ καφενική συζήτηση αυτή που θα κάνω, αλλά το έχω πάντα απορία. Είσαι μια μεγάλη ομάδα, δεν σου βγαίνει το παιχνίδι, μένεις με 10 παίχτες, είσαι πρωταθλήτρια, σου κάνει αντίπαλος 2-1, σου κάνει 3-1, σου κάνει 4-1. Δεν σου βγαίνει κάποια συνέντευξη στου παίκτε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μπορεί να πάει ξεχωριστό να το πω. Κοιτάξτε, παιδιά, δώστε καμιά κλωτσιά για πείτε του ότι. Εντάξει, κερδίζετε. Μην γίνει καμιά στροφή. Προσπαθώ να βρω τρόπο που μπορεί να κάνει ο προπονητή για να μπει στο μυαλό των ποδοσφαιριστών για να γλιτώσει την ξεφτύλα.
Όχι αγωνιστικά. Αγωνιστικά μπορεί να σε πάρει σβάρνα. Ναι, και να αρχίσαμε πολύ να. Που λένε μερικοί χαρακτηριστικά να βγει χτένα. Επειδή έτυχε να κοιτάω το παιχνίδι. Τι κάνεις εκεί, τι. Επειδή έτυχε να κοιτάω το παιχνίδι μετά το 2-1. Πιο πολύ στοιχηματικά έτσι, να δω τι εικόνα έτσι θα δω. Και επειδή το πλάνο πήγε αρκετές φορές στον Τούχελ μετά το 3-1. Μία. Τώρα εντάξει, εμείς δεν είμαστε τίποτα προς αυτούς, προπονητικά. Από την αρχή το είπα εντελώς καφενιακά. Προσπαθώ να πω στο μυαλό της, παιδιά. Χάνουμε 4-1, δηλαδή οι παροί είμαστε. Είδα τον Τούχελ σαστισμένο και ότι ξέρω εγώ και δεν πειράζει ή και δεν με νοιάζει ή δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν θα βάλω μια φωνή, έλεγα εγώ. Η Παρή είμαι. Είναι καμιά φορά αυτό που λέμε, το είπες και σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε κάνει για τον αποκλεισμό της Παρή και τώρα που το ανέφερες πριν. Αλλά τα μεγέθη. Ναι, διαφορετικό το βάρος της φανέλας και πολύ σημαντικό είναι η νοοτροπία που χτίζει σε μια ομάδα. Η οποία θα τη χτίσει μετά από τέτοιες φαλιάρες. Είναι ευκαιρία δηλαδή, αν θέλει να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω πώς έχει πάρει. Πάντως ο Γιώργος Δόνης, τώρα επειδή έχει την ευκαιρία, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει την νοοτροπία κάποιων ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω τι άλλο συνέβη. Πάντως είναι ευκαιρία να δημιουργήσει παίκτες την αίσθηση ότι δεν θα χάνω ούτε στην προπόνηση. Δεν θα είμαι αδιάφορος ούτε στην προπόνηση. Όπως είναι ο κύριος που μου δείχνει τώρα στην τηλεόραση, Κριστιάνο Ρονάλντο. Τυχαία συνέπεσε. Πιστεύω ότι αν δεν ξέρει κάκι και το βάλει να παίξει κάκι και χάσει, θα νευριάσει. Πού θα σου πει σε δύο μέρες, έλεγα, θα κάνω ένα σκάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Αυτό είναι η Θωμά όμως και Αντώνη. Χτίζεται ή πρέπει να ψάξει πάλι να βρει προπονητή παίκτες που να το έχουν αυτό. Να χτίσει εκεί από το να ξοδεύει εκατομμύρια για να παίρνει τους υπερπαίκτες. Καλύτερα να ψάξει να βρει δύο-τρεις που θα είναι ίσως χαμηλότερο επίπεδο ποιοτικά, αλλά να έχουν αυτό ίσως. Γιατί αυτό τη λείπει τόσα χρόνια. Μα εγώ σου λέω, εγώ αν ήμουν πρώτος, δηλαδή θα πήγαινε και θα τον έλεγα coach, βάλε και καμιά φωνή. 4 γκολ τρώμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ρίχνουν ευθύνες στον παίχτη που του λες, εσύ. Ναι, όχι. Δεν γιατί πάντα υπέχτεσαι. Δεν είσαι ο χθεσινός. Θα σου μείνει αυτό γιατί να το έχεις. Θα σου πει βέβαια, έλα μωρέ, σιγά, ποιος το θυμάται. Έπαιζε ο πρώτος με το δεύτερο και φάγες 5 γκολ. Όταν ψάχνεις να βρεις, όταν ψάχνει μια ομάδα να βρεις, εσύ θέλω να παίχτη να μου ξεχωρίζει. Θέλω να παίχτη να μου. Για δύο παιχνίδια το χρόνο που λέει ο λόγος. Δύο. Έτσι. Η Μίλαν δηλαδή του τότε, Γιώργο, με Γκατούζο, ξέρω εγώ, Αμπροζίνη, υπήρχε περίπτωση να, ας πούμε, να είναι αδιάφορο σε τέτοιο μάτς, να άφηναν η ομάδα τους να δεχτεί τέτοια ντροπή. Θα σταματούσαν να παίρνει και ο Γκατούζο θα έστελνε το μικρότερο να βγάλει μια άδεια οπλοφορίας. Έτσι. Να το στέλνει απέναντι. Βρες ένα μαγαζί, βγάλε λίγο. Όπα, ένσταση έχω εδώ. Τι? Όταν έφαγε τα 4 λαγκορούνια, 5 πόσα ήτανε. Και αποκλείστηκε με την ντροπή, δεν την είχε Γκατούζο. Ναι, όχι, εκείνο είναι. Εκείνο είναι μάτς με βαθμολογικό. Μιλάμε για νοοτροπία τώρα. Ναι, εκείνο είναι μάτς με. Εκεί μπορεί στο 3-0 να παίξει απλά άμυνα για να μην φάσει ένα γκολ. Όχι να μην διασυρθεί. Δεν έχει το μυαλό στο διασυρμό. Έχει το μυαλό στο πάνω όλα. Εδώ μιλάμε για ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε και η Παρή είπε ας το παίξουμε γι' αυτό. Αφού είναι να το παίξουμε, ας το παίξουμε. Βαριόμαστε. Ωραία. Βαριέσαι. Μένεις με 10 παίκτες. Χάνεις 2-1. Χάνεις 3-1. Χάνεις 4-1. Και τρως και 5. Όχι. Σκέψου τώρα μια αντίστοιχη περίπτωση. Βέβαια δεν είναι το ίδιο γιατί το ντέρμπι δεν είναι το ίδιο. Άρης ΠΑΟΚ. Πρώτη τελευταία αγωνιστική, τρίτη από τέλος, ξέρω εγώ. Αδειά ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής μετά από τόσα χρόνια. 5-1 μέσα στο Χαριλάου. Τι έχει να γίνει. Πάψε. Αυτό. Αυτό. Είναι σαν να πάει ο ΠΑΟΚ, εάν η ποδοσφαιρική λογική επιβεβαιωθεί την Κυριακή, θα πάει αδιάφορος στα Γιάννενα. Αδιάφορος, πιθανότητα λίγο άδειος, λίγο το μυαλό του στο να συγκεντρωθούμε για το τελικό κυπέλλο. Ναι. Απέναντι του θα βρει έναν ΠΑΣ ο οποίος η λογική λέει ότι θα καίγεται. Εδώ σε θέλω τώρα, τη Δευτέρα εκείνη, 6 Μαΐου, τι έχει να ακουστεί, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Τι έχει να ακουστεί γύρω από το παιχνίδι. Για μένα δεν έχει να, ο Λουτσέσκο δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν. Νομίζω ότι οφείλει να κάνει ένα μικρό rotation και να δώσει χρόνο ξεκούραση στους παίχτες του. Αν το κάνει αυτό και να μην ρισκάρει τραυματισμό. Και σωθεί ο Πας Γιάννη. Αν δεν είχε τον. Που ο ΠΑΟΚ, λογικά, όχι λογικά, ο ΠΑΟΚ θα παίζει ένα ιστορικό επίτευγμα. Το ΑΕΤΟ. Ναι. Το ΑΕΤΟ πρωτάθλημα. Και με καλύτερη επίδοση από τον Παναθηναϊκό του 64 και μετά από τόσα χρόνια. Και είναι επίδοση που. ΑΕΤΟ πρωτάθλημα. Και, ναι, ένα... και χειρότερα να ήταν η επίδοση είναι ΑΕΤΟ πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Που δεν το έχει πετύχει ο Ολυμπιακός με ομάδες
που είχε εξαιρετικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει να κάνει και σεζόν με 28-1-1. 28 νίκες. Μία ισοπαλία και μία νίτα. Εντάξει, τώρα αν βρεθεί κάποιος που θα πει ότι δεν θα παίξει ο Ακπόμ και θα παίξει ο Σβιντέρσκι και δεν θα παίξει ο. Θα ο Λιβέρι θα παίξει ο Κάνιας, είναι ότι ύποπτο. Δεν είναι στερεό, είπα, έλεγε πιο μετά. Θα έχει στο μυαλό και ένα άλλο ιστορικό επιτεύγμα. Το να κάνει τον W για πρώτη φορά στην ιστορία του. Εντάξει. Μια εβδομάδα μετά. Αλλά θέλω να σου πω, εμείς το εξετάζουμε ποδοσφαιρικά και όλα μπαίνουν και το rotation και εκεί. Τι θα ακουστεί με την όλη την κοινωνική που πάει στο χώρο. Αυτοί που θέλουν να πούν θα πούνε. Επειδή συζητάμε για την οτροπία σήμερα, εγώ αν είμαι ποδοσφαιριστής και με βάλει ο προπονητής μου ένα παιχνίδι πριν τον τελικό κυπέλου, ξέρω ότι δεν είμαι από τους βασικούς, πρέπει να δείξω γιατί αυτό θέλουν προπονητής, πιστέψτε με, για να με βάλει αλλαγή αν χρειαστώ, να με βάλει να συμμετέχω σε ένα τελικό κυπέλου. Εννοείται. Τι είναι η οτροπία ενός επαγγελματία. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, να το πάρουμε εκεί, ο τεχνικός διευθυντής ολόκληρου Παναθηναϊκού. Έτσι. Το μέγεθος μιας ομάδας δεν μετριέται από τον αν μια χρονιά ή αν μια χρονική περίοδο λόγω δυσκολιών οικονομικών βρίσκεται σε down του. Είναι μέγεθος, ό,τι και να γίνει. Αν ένιωσε ότι πρέπει να κάνει συνέντευξη τύπου χθες και να μιλήσει για το τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Όφη. Και η περιραία του ατμόσφαιρα ήταν το να αποδείξει ο Παναθηναϊκός δεν είναι ελέφαντας. Ότι δεν του βγήκε ένα μάτς στο οποίο ο αντίπαλος κεγότανε, στο οποίο ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να πάει με μια ομάδα ειδικών συνθήκων, με επιλογές ειδικών συνθήκων, διότι είχαν τραυματισμούς και αποφάσισαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και να μπει σε διαδικασία να εξηγήσει γιατί είναι πιο σημαντικό να κρυθούν οι παίκτες σε ένα παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο παρά σε ένα παιχνίδι κόντρα στον Όφη. Εκεί φτάσαμε. Προέδρους άλλων ομάδων ερωνεύονται τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει, έτσι είναι η Ελλάδα. Πριν από 10 χρόνια δεν τολμούσαν όχι σε ανακοίνωση να γράψουν το, ούτε συντηριστά να πούν το όνομα Παναθηναϊκός. Εγώ πάντως σαν φίλαθλος έτσι, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλήσε και Όφη για το. Και ο Παζιάννα για το Παναθηναϊκό. Μου άρεσε που είδα να παίζει ο Αποστολάκης και στο ζάπινγκ μου να βλέπω τον Απόλλωνα να παίζει με τον Πανατολικό και να παίζει πάλι ο Ελχέλβε και ο Ελουέλβε και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος ξένος και να μην παίζει ένα παιδί από τις ακαδημίες του Απόλλωνα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας 19χρονος με ταλέντο στον Απόλλωνα. Στο κάτω-κάτω του χρόνου θα ψάξει να παίξει. Να κάνει νέα ομάδα. Γιατί από αυτούς οι περισσότεροι θα φύγουν. Θυμάμαι τότε που έπεφτε η Καλονία, αν δεν κάνω λάθος, παίζανε 2-3 μικροί. Δηλαδή αυτοί τότε είχαν βρει το σθένος να βάλουν 2-3 μικρούς. Θα μου πεις πού είναι τώρα η Καλονία. Άσχετο αυτό. Παίξανε και 2-3 μικροί. Ναι. Βάλτε τους μικρούς να παίξουν. Επιτέλους στην Ελλάδα. Γιατί λέγαμε πριν να έρθει ένας με 18 εκατομμύρια τη λέξη ο Ραϊόλα και να πάρει τρεις ομάδες ελληνικές. Ναι. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα. Σε αυτούς που δεν θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρό τους. Τι να επενδύσει, πού. Η συζήτηση έκανε τον κύκλο της και δόθηκε μια απάντηση σε ένα ερώτημα που θέσαμε εντελώς φιλολογικό, αλλά έχει και μια βάση. Στο φινάλι της εκπομπής, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο μας έκανε αίσθηση από αυτά που τα δεν γίνονται. Όπως είχαμε τις προάλλες, εκείνη την αναμέτρηση με τις 5-4 τελικές στο Copa Libertadores, που έληξε 0-1, που αν δεν κάνω λάθος σήμερα είναι ο επαναληπτικός του. Να το δούμε το παιχνίδι. Α, ναι. Ναι, εκείνο το μάτς πήρε 54 τελικές, ναι, είναι η ποτόση. Ξακουστεί. Να το δούμε το παιχνίδι. Χθες λοιπόν έπαιξε η Αταλάντα με την Έμπολη. Όλα καλά μέχρι εδώ. Ναι. Η Αταλάντα έκανε επίθεση, η τερματοφύλακα της Έμπολη έβγαζε τη φάση. Η Αταλάντα έκανε επίθεση, η τερματοφύλακα της Έμπολη έκανε τη φάση. Μην με βάλετε να το πω 10 φορές. Τι 10, μόνο 10. Γιατί πρέπει να έγινε 47. Αυτό. Έκοψε και ο Νικολάου κανένα δυο. 47. Έπαιζε κεντρικός αμυντικός. 18 στο στόχο. Όχι έχει μείνει σούτα η νύχτα 18 του Αγίου. Στο στόχο. Ναι, ναι, ναι. Έχει μείνει ως έκφραση, για εντελώς διαφορετικό λόγο έτσι ιστορικά, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Αυτή ήταν η νύχτα του κυρίου Βαρθολομαίου. Γιατί Βαρθολομαίες λέγεται ο goalkeeper της Έμπολη. Όσοι είστε δικοί μου και παίζετε football manager, δεν υπάρχει να μην δεν ξέρετε τον. Τον goalkeeper της Έμπολη. Πριν από 2 χρόνια ήταν στο FM 2017
18, 17. Ήταν must μεταγραφή από την Πολωνία. Ήταν κίνηση που έπαιρνε στη θεματοφύλακα για 10 χρόνια. Περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα δείξει το ταλέντο του. Συνήθως στο FM είμαστε πιο υπομονετικοί σε θεματοφύλακες, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν θεματοφύλακες που ξεκινάνε την καριέρα τους ουσιαστικά και από τα 25 τους, από τα 26 τους. Πολλές φορές τυχαίνει οι θεματοφύλακες να ζουν και κάποιον να είναι αναπληρωματικοί. Ο Ντρακόφσκι άρχισε να παίρνει παιχνίδια και χθες πήρε αυτά τα περίφημα λεπτά δημοσιότητας. Πόσο χρόνο είναι ο Ντρακόφσκι? Μικρός είναι. Μικρός. 17 από κρούτσι λέει. 17 από κρούτσι το διαγωνίζεται λίγο. Ρεκόρ στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φέτος. Σίγουρα και γενικά πρέπει να είναι μεγάλο ρεκόρ. Το παιχνίδι των αριθμών, που βέβαια έτσι, δεν πολύ στέγει, αλλά για να δείτε λίγο τη μαγεία των μαθηματικών, με βάση τις τελικές και τις πιθανότητες που είχαν αυτές, σύμφωνα δηλαδή με το σημείο στο οποίο έγιναν, περισσότερες πιθανότητες με βάση αυτές τις τελικές που έγιναν και από το σημείο που έγιναν, είχε να βγει το μάτς 13-0 από το να βγει 0-0. Επίσης, η Αταλάντα δεν είναι καμιά ομάδα που σκοράρει. Είναι δεύτερη στα γκολ στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχει 65 η Γιουβέντους που είναι πρώτη και έχει 64 η Αταλάντα που είναι δεύτερη. Έτσι. Δεν είναι καμιά ομάδα που το βρίσκει τον γκολ με το αγωνόμετρο. Τι σημαίνει είναι αυτό? Μια κακή μέρα ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία αξίζει. Ο κάθενας μωρέ περνούσε και σούταρε. Το δεξί μας μπακ, ο μέσος μας, ο κεντρικός που είναι Τσουρουκάς. Όχι. Ψιλοβρίσκουν τα παιδιά εκεί. Δεν είναι δηλαδή. Κάτι κάνουν. Απλά χθες έπεσαν και πάνω στον αντίπαλο θεματοφύλακα. Λίγο η αστοχία, λίγο η ατυχία. Εντάξει. Μπάλα είναι. Δεν θέλει και πολύ. Και κυνηγάει την έξοδο του Champions League η Αταλάντα. Ναι, βέβαια. Εκεί που τώρα λες η καημένη Αταλάντα που δεν το έβαλε, που αν το έβαζε στο 90, θα έλεγε δεν την καημένη, ναι, πολύ έφτασε μέχρι εκεί. Και χάνει το 85 σε μία κόντρα η Έμπολη, περνάει η μπάλα ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι απλά δεν επιβεβαιώθηκε ο νόμος του ποδοσφαίρου. Αυτό που έγινε με την ποτόση εκείνο το βράδυ. Κάπως έτσι, ναι. Με τις 54 τελικές που οι άλλοι κάνανε γκολ. Πρέπει να βρούμε τον τερματοφύλακα, πρέπει να βρούμε εκείνον. Και ο παίκτης έλεγε, τώρα παιδιά, μήπως είναι ηρωνία να πανηγύρισω, δηλαδή τώρα να τους πω, δηλαδή ότι η επιβεβαίωση εκείνης της διαφήμισης ότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Δηλαδή, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. 18 αποκρούσεις. Δηλαδή, εντάξει, βγήκε, έπρεπε να είναι μισό-μισό το πρωτοσέλιδο. Μία ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο θρόνο του Game of Thrones. Του Westeros, ποιο είναι αυτό τέλος πάντων, γιατί βλέπω Game of Thrones και φυσικά βέβαια δεν θυμάμαι τίποτα από όσα έχει τις προηγούμενες 7 σεζόν. Μικρή παρένθεση ανοίγω, αυτό με βοηθάει πάρα πολύ από το να μην τρώω spoiler. Γιατί και να δω κάτι, δεν θυμάμαι αν έχει γίνει σε αυτό το επεισόδιο που δεν έχω δει ακόμα ή κάνα 2-3 κύκλους πριν. Δεν θυμάμαι, δεν. Δηλαδή. Αντώνη, μόλις είδα τον θρυλικό τερματοφύλακα τη Ζούλια, τη ομάδα που δέχτηκε τι 52 τελικές, ονομάζεται Λέο Μοράλες. Και είναι γεννημένος 7 Εβδόμου το 1978. Είναι στα 40 του. Στα 40 του, ε. Αυτός έπαιξε βασικός. Αυτός μετά το μάτς έπρεπε να πει, παιδιά, μισό λεπτά και λίγο, έχω εδώ κάτι στη τσέπη να βγάλει τα ένσημά του. Εδώ σταματάει η καριέρα. 1500, αυτά μου έλειπαν, κάτι βαρέα μου έλειπαν. Τα κόλλησα σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρετε και τα γάντια. Για να μπορώ να υπογράψω τη συνταξιοδότηση. Και έφυγα. Ναι, τώρα που το είπες, κάτσε να δούμε και την πόσο λένε και τον τον Πολωνό, τον goalkeeper. Πόσο χρόνο, ναι. Να τον βρούμε λίγο. Ναι, το παλικάρι μας. Γιατί παραλαμβάνω, είναι νεαρός. Σε ομάδα της Πολωνίας ήταν και τον έπαιρνες επειδή τελείωνε το συμβόλαιό του και ήσουν κομπλέ. Δηλαδή, έπαιρνες αυτόν και ήσουν. Το 97 είναι. Α, 22 άρι. Το 97 είναι. Για μεταγραφή είναι αυτός. Νομίζω μετά και από το συνεχίσει έτσι, σίγουρα θα πήγανε μάτια πάνω. Ένα-δύο χρόνια συνεχίσει έτσι, θα πάρει μεταγραφή. Λοιπόν, μια και έχουμε και ιδιαισιογραφία, έχουμε νέο πρόεδρο
στην Super League, τον κύριο Μινά Λισάνδρου. Η ψηφοφορία ήταν στο 8-6 υπέρ του κυρίου Λισάνδρου, με την ψήφο και του Ολυμπιακού αλλά και του Παναθηναϊκού κύριος Λισάνδρου, ενώ η ομάδα που δεν ψήφισε και έριξε λευκό ήταν ο Πας Γιάννενα. Έτσι, για να μπαίνουν σε μια σειρά και τα πράγματα, γιατί 8-6 είπες. Ναι. Και ένα λευκό, ναι. 15. Ναι. Τι κάνω λάθος? 16 δεν είναι ομάδες. Δεν ξέρω αν η ομάδα που προτείνει. Α, μήπως δεν μπορούσε να ψηφίσει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Και μετράει ψήφος της. Δεν το ξέρω. Πιθανό. Αυτό. Μάλιστα. Αν τα έβγαινε, δηλαδή τέτοιο. Ναι, γιατί ξεκίνησε η ψηφοφορία. Μια και υπάρχει αυτή η δημοσιογραφία, υπήρχε συζήτηση για την εκλογή νέου πρόεδρου στην Super League μετά την παρέτηση του κυρίου Μπαταγιάννη. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρχε η τοποθέτηση του Αστέρα Τρίπολης, που είναι και αυτό, ότι ο Αστέρας Τρίπολης είχε πει ότι δεν θα μετάχει στη ψηφοφορία. Α, οπότε ο Αστέρας Τρίπολης δεν ψήφισε ο Αστέρας, οπότε γι' αυτό είναι 15 η ψήφη. Ναι, ναι, ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης λοιπόν είχε προτείνει το να μην γίνουν τώρα εκλογές, να γίνουν στο τέλος του πρωταθλήματος, και ότι αν δεν γινόταν δεκτή η πρότασή του, όχι δεν θα ψήφισε, δεν θα πήγαινε. Μας βγήκαν λοιπόν τα κουκιά. Ναι, θυμίζω λίγο ψηφοφορίες στη Βουλή που οι συνάδελφοι που κάνουν το live reportage βγαίνουν 298-299 και ψάχνουν τις λίστες να πούν ποιος τους λείπει. Τα μαθηματικά του ήταν λιγότεροι. Και κόλλησαμε λίγο. Λοιπόν, η πρόταση της ΑΕΚ με τον Μινά Λισάνδρου να είναι πλέον ο νέος πρόεδρος της Super League. Παναλαμβάνομαι, 8 ψήφους. Άρα τώρα 8 βάλουμε ψήφους με την ψήφο και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Να βάλουμε και λίγο ιτρικά. Ναι. Ο κύριος Λισάνδρου θα απονείμει τον τρόπο στον ΠΑΟΚ, οπότε, του πρωταθλητή, σαν πρόεδρος της Λίγκας. Ναι, αυτό θα πρέπει να γίνει. Απλά πλέον, ακόμα και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Δεν ξέρω αν θα τεθεί θέμα για το αν η Λίγκα θα δεχτεί να αλλάξουν οι κανονισμοί και να υπάρχει το τρόπο του πρωταθλητή στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Και γιατί να μην γίνει την Κυριακή, κάποια στιγμή θα πρέπει να το δώσει ο κ. Λισάνδρου στον ΠΑΟΚ. Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί. Απλά είναι θέμα να μπορέσει να γίνει για τον ΠΑΟΚ σε μια στιγμή που δεν θα απορριθμίσει το όλο θέμα της συμμετοχής σου στον τελικό και όλα αυτά. Θεωρητική κουβέντα, τέλος πάντων. Απλά από τη στιγμή που είχαμε την είδηση για την εκλογή του κ. Λισάνδρου στην Προεδρία της Super League, να αναφερθεί το συγκεκριμένο θέμα που μας έβγαλε λίγο από τα καθαρά ποδοσφαιρικά, αλλά το πήγαμε. Το πήγαμε εκεί, γιατί αυτό συζητήθηκε. Αυτά λοιπόν τα νέα σε μια οριακή ψηφοφορία. Άλλοι δεν την περίμεναν οριακή. Έχουν συζητηθεί πολλά, ακόμα και για το ποιος θα έκανε το πρώτο βήμα να μπει στην κούρσα διαδοχής. Τελικά, επαναλαμβάνω, ο κύριος Λισάνδρου με 8-6 ψήφους είναι ο νέος πρόεδρος της γενογονότριας αρχής της Super League, αφού μας απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα της αναδιάρθρωσης. Έγινε συζήτηση για τον πρόεδρο. Υπήρχε κάποια στιγμή μια σκέψη για πρόεδρο κίνησης αποδοχής. Προφανώς δεν τη δέχτηκαν αυτοί που ήταν οι 8, από τη στιγμή που είναι οι περισσότεροι και δεν το δέχτηκαν. Και φτάσαμε σε αυτήν την ψηφοφορία που έγινε, παραλαμβάνω, πριν από λίγο. Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 2, λίγο πριν τις 3 είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και με αυτήν την είδηση βάζουμε την τελεία μας εδώ στο Ανάλυσέ το,
ετοιμήμασταν να αναλύσουμε και ψηφοφορία. Ο Γιώργος Τζαγόρας τώρα με αυτά θα έχει πολύ δουλειά συνέχεια. Ναι, εκεί είναι ο τομέας, το έχει άλλη τακτική εκεί. Εκεί την ξέρει, το ψιλονιώθει. Εκεί κατεβάζει καλή, καλή ομάδα. Για να έχει δικό του διδί για το πέναλτι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πληροφορίες για repress.gr έχουμε Αντώνη Τσακαλέα. Έχουμε. Είμαστε έτοιμοι και δεν το ξέρετε. Κρυβόμαστε. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να νιώσουμε καλά όταν θα απευθυνθούμε και ως ιστοσελίδα στον κόσμο. Έτσι. Προσπαθούμε μέσω του Facebook, τις δυνατότητες που μας δίνει αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να τα λέμε από εκεί. Ουσιαστικά, μια και το έβαλε στην κουβέντα, η σκέψη μας ήταν να συστηθούμε στο κοινό, να τους προσκαλέσουμε στην παρέα μας, δείχνοντάς τους τον τρόπο σκέψης μας, και στην συνέχεια και μέσω του site να πορευτούμε με καθαρά συζητήσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο, τις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, συστήματα, τακτικές, τρόπους σκέψης, αλλά και όλα όσα αφορούν και τους προπονητές και το πώς σκέφτονται, αλλά και την πλευρά των αθλητών. Λοιπόν, βιάζουμε μια τελεία, γιατί βλέπω ότι ο διαιτητής με κοιτάζει λίγο περίεργα και μου λέει ότι δεν θέλει να δει VAR, βιάζεται, λέει είναι πέναλτι. Πέναλτι κατευθείαν, χωρίς VAR. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 2 με την τροφή που θα μας έχουν δώσει τα δύο παιχνίδια Champions League, που θα δώσουν σκητάλη τους στα δύο επόμενα, γιατί την Πέμπτη θα μπορούμε να συζητάμε για τα ημιτελικά. Μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 2, να είστε όλοι καλά.